Ποιος το είπε αυτό? Ναι. Δηλαδή, εφόσον τους στείλανε να χαιρετούν στη Δύση, είπαν να πει δεν είχαν σύνοδο στην Ανατολή. Ενώ είχαν επισκόπους. Δεν είχαν επισκόπους στην Ανατολή. Εδώ είναι αυτό. Δεν είχαν επισκόπους. Όχι, απαντήστε σε αυτό, δεν είχαν επισκόπους. Ο Άγιος Ιωσήφ, ο Αρχιεπίσκοπος, όλοι οι άλλοι ομολογητές που κυνηγιόντουσαν, που φύγαν από τους θρόνους τους, ο Πατριάρχης, ο Άγιος Νικηφόρος. Δεν είχαμε επισκόπους. Γιατί δεν χειροτονούσαν? Εν καιρό διωγμού όμως, επειδή δεν είναι εύκολη η επικοινωνία με τους Ορθοδόξους, διότι διώκονται, διότι εξορίζονται, κάπου πρέπει να βρεθεί χειροτονία. Ναι, αυτοί όλοι δεν ήταν, δηλαδή δεν είχαν. Ήσαν, σας επαναλαμβάνω, σε εξορίες, απομονωμένοι και δεν ήταν δυνατή η συνέχιση της διαδοχής. Πού θα απευθύνονται? Δηλαδή δεν ήταν η συνέχιση και πήγανε να χειροτονηθούν στη Δύση, Δύση που και γυρίσαν εδώ. Ναι. Και γιατί γερτάνε τον Άγιο Θεόδωρο αν είναι δεκτές χειροτονίες? Ήταν απλοί άνθρωποι και επειδή ο Άγιος Θεόδωρος ο Δίτης ήταν κορυφαίος στα θέματα κανονικά, τον ρωτούν για να έχουν ασφάλεια. Ναι, και, και σε αυτή την περίπτωση και λοιπόν. Εν καιρό αιρέσεως, ναι. Γίνονται πατέρες, παρακανονικά το... πράγματα και, μετά... και δεν, δεν γίνεται, δεν είναι όπως τις ειρήνες τα θέματα, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Επομένως... Αλλά εφόσον όμως υπήρχαν και επίσκοποι. Και επίσκοποι στην Ανατολή, γιατί δεν κάνανε σύνοδο να χειροτονήσουν επισκόπους, να κάνουν συνόδου, να βγάλουν τον Πατριάρχη, να βάλουν δικό του Πατριάρχη Ορθόδοξο. Γιατί δεν κάνανε συνόδο? Κοιτάξτε, τώρα μιλάμε. Όχι, να την απαντήσουμε. Γιατί δεν μιλάμε? Σας απάντησα. Δεν απαντήσατε. Είναι εκτοπισμένοι, είναι εξόριστοι. Μα είχαν ξαναγυρίσει πάλι. Όχι, μιλάμε σε καιρό διωγμού. Είχαν και ξαναγυρίσει τότε, όταν γύρισε ο Άγιος Θεόδωρος, πήγε και βρήκε τον Πατριάρχη, τον Άγιο Νικηφόρο και μιλήσανε μαζί και με τους άλλους. Γιατί δεν κάνανε σύνοδο? Δεν τεκμηριώνεται η άποψή σας, με συγχωρείτε. Και εδώ αυτό που λέει ότι όποιος γυρίσει από την αίρεση γίνονται δεκτές οι χειροτονίες του. Σωστό, εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα. Πώς είναι άλλο θέμα? Όταν μετανοήσει ένας και έρθει στην Ορθόδοξη, βεβαίως θα γίνει. Γίνεται δεκτές οι χειροτονίες του. Άρα δεν πρέπει να τον αναμυρώνουμε και να τον χρύουμε και να τον ξαναχειροτονούμε. Δείξατε αυτό το θέμα. Αυτό λέμε τώρα. Λέτε πώς θα έχουμε. Ιερείς. Μεταθέτεται αλλού το ζήτημα. Όχι, δεν λέτε πώς θα έχουμε ιερείς. Όταν έρθει κάποιος από την αίρεση, θα τον δεχθούμε σαν ιερέα, αφού έχει γίνει η χειροτονία του στην αίρεση. Δεν θα τον δεχθούμε σαν ιερέα. Δηλαδή, είναι κάποιος στην αίρεση και επιστρέφει. Δεν δεχόμαστε την αιρεσύνη του, αυτό δεν λέει ο Άγιος Θεόδωρος. Δηλαδή, την αιρεσύνη δεν τη δεχόμαστε όταν γυρίσει στην αίρεση. Παρακαλώ, θα ήθελα να πω το εξής. Επειδή είπαμε να. Άγιοι πατέρες, βοηθήστε και οι συνομιλητές. Είπαμε να γίνεται ερώτηση και να δίνετε απάντηση. Εδώ μιλάμε για διάλογο πλέον και θα ξεφύγει τελείως η συζήτηση. Βοηθήστε με, σας παρακαλώ, βοηθήστε με. Είναι διάλογος. Θέλω να έρχονται οι ερωτήσεις εδώ, να τις κάνουν αυτοί που έχουν να τις κάνουν τις ερωτήσεις. Νομίζω ότι αυτό που λέω είναι λογικό. Να παίρνουν την απάντηση και, εν πάση περιπτώσει, αν δεν υπάρχει. Αν δεν καλύπτεται αυτός που ρωτάει, έτσι. Εάν δεν καλύπτεται, να στείλει απάνω στον εισηγητή μια δεύτερη ερώτηση. Γιατί εδώ πάμε σε διάλογο πια. Βοηθήστε με, σας παρακαλώ. Ο πατέρας Στέφανος λέει θέλει να κάνει μια ερώτηση στον κύριο Σωτηρόπουλο. Να είναι ερώτηση, αλλά να μην είναι διάλογο, σας παρακαλώ. Ερώτηση. Αυτό. Ευχαριστώ. Κυριακή της Ορθοδοξίας, στο Συνοδικό, λέμε αιωνία μνήμη σε όσους υπερμάχησαν για τις εικόνες και λέμε το ανάθεμα στους αιρετικούς. Υπάρχει λοιπόν ένας κανόνας εκεί που λέει όποιος δεν λέει ανάθεμα της αιρετικής, ανάθεμα έστω. Άρα οι κληρικοί του νέου ημερολογίου που συμπροσεύχονται και συλλειτουργούν με τους παπικούς και με όλες τις αιρέσεις, έχουν το ανάθεμα, ναι ή όχι? Ανοίξτε. Ρώτησα αν είναι ημερολογίτες που συλλειτουργούν με τους παπικούς, αν έχουν το ανάθεμα ή όχι. Δηλαδή ο Βαρθολομαίος έχει το ανάθεμα, ο Χριστόδουλος και κάποιος, όλοι οι δεσποτάδες που συμπροσεύχονται με τους αιρετικούς και δεν λένε ανάθεμα στις αιρετικές, έχουν το ανάθεμα. Λοιπόν, σας απήντησα ότι κανονικώς πρέπει να διαβάζονται τα αναθέματα. Και έχουμε πολλά αναθέματα και πολλούς αφορισμούς, μικρούς αφορισμούς, όλοι διότι είμαστε παραβάτε των ιερών κανόνων. Λοιπόν, μην θέλουμε να πούμε ότι είναι θέματα ημερολογίων τα δόγματα, δεν είναι θέματα ημερολογίων, είναι θέματα πίστεως. Εδώ βρισκόμαστε όλοι τώρα και από το παλιό και από το νέο, διότι η πίστη μας είναι κοινή, η Ορθοδοξία, και ο στόχος μας στον αγώνα είναι κοινός, ο οικουμενισμός. Πολεμάμε όλοι τον οικουμενισμό. Εγώ πρωτήτερα άκουσα εδώ
τον οικείο επίσκοπο, ο οποίος είπε πολλά πράγματα απαράδεκτα. Τα κατακρίνουμε. Λοιπόν, και εσύ και εγώ έχουμε το ανάθεμα, άμα διαβάζεις τους κανόνες. Διάβασα και έφρυξα. Έχουμε κάνει τόσες παραβάσεις που έχουμε όλοι τα αναθέματα. Σωστό. Και πας, ο αμελός, λέει, η γραφή ποιών, η γραφή πολυθόπλευστη, προηγείται των κανόνων. Πας, ο αμελός ποιών τα έργα του Κυρίου, λοιπόν, επικατάρατος έστε. Το λέει, δεν το λέει. Και όποιος δεν αγαπάει τον Χριστό με όλη την καρδιά του, θερμά, φλογερά, ανάθεμα έστω, λέει ο Παύλος. Δεν το λέει μόνο για αιρέσεις. Αγαπάμε τον Θεό όσο πρέπει. Θα μας σώσει η συνέστηση και το έλεος του Θεού. Και να μην αρνηθούμε την πίστη μας. Ευχαριστούμε, κύριε Σωτήρα. Λοιπόν, είμαστε, είπε κάποιος, αμαρτωλοί, αλλά δεν είμαστε αιρετικοί. Λοιπόν, συγγνώμη, να πω κάτι όμως που δεν ελέγχθη εδώ. Για το ψέ που ήταν το κύριο θέμα, που δεν άκουσα να λεχθεί. Οι καταστατικές αρχές του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών είναι τέτοιες που δεν επιτρέπουν στους Ορθοδόξους να ομολογήσουν πίστη και να πούν η Ορθοδοξία είναι η αληθινή πίστη. Δεν ελέγχθη αυτό. Και συνεπώς και επίσης το καταστατικό τους λέει ότι όλες οι ομολογίες είναι αδελφές εκκλησίες. Συνεπώς όποιος μετέχει αρνείται την Ορθοδοξία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Και ένα άλλο, συγγνώμη, μόνο δύο λέξεις μόνο. Έχουμε παραβεί κάθε όριο. Δύο λέξεις μόνο. Να μην δημιουργηθούν παρεξηγήσεις από εδώ μέσα, γιατί μαζευτήκαμε να κάνουμε ένα κοινό αγώνα. Λοιπόν, οι επίσκοποι οι οποίοι δεν ορθοτομούν το λόγο της αληθείας και είναι πολύ δυστυχώς πατριάρχοι, αρχιεπίσκοποι, επίσκοποι και παπάδες και λοιπόν, είναι αξιοκατάκριτοι εφόσον όμως δεν έχουν καθαιρεθεί, έπρεπε να είχαν καθαιρεθεί, ποιος θα τους καθαιρέσει, ο θάλατος τους καθαιρέσει μόνο. Εφόσον δεν έχουν καθαιρεθεί τα μυστήρια σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας ισχύουν. Αν καθαιρεθούν και πάω και κοινωνήσω από τα χέρια τους, δεν ισχύουν. Εφόσον όμως παραμένουν δήθεν ως εκπρόσωποι της Ορθοδοξίας και δεν έχουν καθαιρεθεί, τα μυστήρια ισχύουν. Αυτό είναι λοιπόν, βασικό. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, άραγες και ο κύριος Σωτηρόπουλος είναι αφορισμένος. Μισό λεπτό. Θα σας δώσω δεν είναι μυστήριο ο αφορισμός, είναι μια άδικη πράξη. Σας παρακαλώ, βοηθήστε με και επί της διαδικασίας κάτι πριν πω για την ερώτηση που έχω για τον πατέρα Ευθύμιο Τρικαμινά. Θα ήθελα να παρακαλέσω πάρα πολύ, είναι η πολλωστή φορά που το λέω, οι ερωτήσεις που έρχονται να μην οδηγούν σε διάλογο και δεύτερον, η ερώτηση να μην έρχεται έτσι, να έχει ένα όνομα πάνω αυτό, δεν υποδεικνύει κάτι. Θα μπορεί να είναι από τον οποιοδήποτε. Να λέει Παναγιώτης Ρώσος, ερωτώ τον τάδε. Θα ήθελα δηλαδή να παρακαλέσω αυτοί οι οποίοι από εδώ και πέρα θα γράφουν τα ερωτήματά τους προς τους εισηγητάς εδώ να έχουν και το όνομα. Λοιπόν, για τον πατέρα Ευθύμιο Τρικαμινά, υπάρχει ερώτηση. Όταν το βάπτισμα τελείται με επιτύχηση. Με επίχυση, συγγνώμη. Και μετανοήσει και παπικός. Δεν πρέπει να επαναληφθεί ορθοδόξος στο βάπτισμα. Αυτό είναι το ερώτημα. Συγγνώμη, είναι και τα γράμματα. Οι κανόνες της Εκκλησίας λένε δεν πρέπει να δευτερώσουμε το ορθόδοξο βάπτισμα, ούτε να μην ξανακάνουμε το ανορθόδοξο. Δηλαδή, όταν κάποιο βάπτισμα δεν έγινε ορθόδοξα, πρέπει να το ξανακάνουμε. Αυτό δεν θεωρείται ότι ξαναγίνεται, αλλά γίνεται για πρώτη φορά. Όπως πάλι το έγκυρο βάπτισμα απαγορεύεται και καθαιρείται αυτός που θα το ξανατελέσει πάλι. Στην περίπτωση που θα το ξανατελέσουμε το βάπτισμα αυτό που γίνεται δια επιχύσεως, θα πρέπει να το θεωρήσουμε το πρώτο άκυρο, ότι δεν έγινε. Αν το θεωρήσουμε έγκυρο, απαγορεύεται να το δευτερώσουμε. Εξαρτάται πρώτα από την προαίρεση αυτού που είναι βαπτισμένος και νιώθει δύσκολα. Δεν μπήκα στην κολύμβηθα. Δεν θαύτηκα στην τριήμερο ταφή και ανάσταση που συμβολίζεται με το Άγιο Βάπτισμα. Όταν έχει πρόβλημα συνειδήσεως ο άνθρωπος και πει δεν βαπτίστηκα, δεν έχει γίνει βάπτισμα, βαπτίζεται κανονικά. Όταν όμως ο άλλος πιστεύει ότι έχει βαπτιστεί, το θεωρούμε έγκυρο, κατ' οικονομία. Μπορεί να το θεωρήσουμε το βάπτισμα έγκυρο, όπως κατ' οικονομία θεωρήθηκαν πολλές φορές αιρετικών βαπτίσματα έγκυρα, γιατί σήμερα δεν είναι αυτό το θέμα που πονάει την Εκκλησία μας. Έχουμε προχωρήσει σε πάρα πέρα πολλά μεγάλα βήματα, δηλαδή προδοσίας, οι επίσκοποι, που να δεχθούμε έγκυρο σαν ένα βάπτισμα
το οποίο δεν έγινε σωστά από Ορθοδόξους, υποτίθεται, έτσι. Μπορούμε να το δεχθούμε αν αυτός που δεν έχει στη συνείδησή του τύψεις ότι δεν βαφτίστηκε και το δέχεται αυτός ότι είναι βαφτισμένος, δεν το ξανατελούμε. Αν όμως αυτός έχει τύψει συνείδηση ότι είναι αβάφτιστος, πρέπει να ξαναγίνει το βάπτισμα για πρώτη φορά, θεωρείται, γιατί το άλλο θεωρείται ότι είναι άκυρο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μισό λεπτό, γιατί. Αυτό κάτι που είπε ο πατήρ Ευθύμιος. Πιέζομαι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μια διευκρίνηση. Όταν η Εκκλησία κατά καιρούς δέχτηκε το βάπτισμα αιρετικών, όπως είπε ο πατήρ Ευθύμιος, ο άλλος έτσι γίνεται, ότι εντάξει είναι το βάπτισμα. Το καθιστά έγκυρο εκείνη την ώρα που προσέρχεται ο ετερόδοξος, ο αιρετικός στην Ορθοδοξία, το καθιστά έγκυρο η βούληση της Εκκλησίας. Ναι, η αναγνώριση, αυτό είναι. Άγκυρο είναι το βάπτισμα, όσο είναι στην αίρεση. Αλλά το καθιστά εκείνη την ώρα έγκυρο η βούληση της Εκκλησίας. Δηλαδή το αποδέχεται η Εκκλησία σαν έγκυρο, ναι, και του δίνει ισχύ η Εκκλησία. Λοιπόν, όσο είναι στην αίρεση είναι άκυρο. Όχι όπως είπε ο Δέσποτας εδώ, ακριβώς, ότι έχουν βάπτισμα, όντως στην αίρεση. Αυτό είναι πρωτοφανές να ακούσετε, ότι υπάρχει και εδώ και εκεί βάπτισμα, υπάρχει και εδώ και εκεί Άγιο Πνεύμα. Αυτό είναι βλασφημία. Ότι έξω από την Εκκλησία υπάρχει Άγιο Πνεύμα που τελεί το βάπτισμα. Γι' αυτό λέει τον μυρώνουμε, είπε ο Δέσποτας εδώ στο βίντεο αυτό που δείχθηκε. Το δεχόμαστε σαν έγκυρο κατ' οικονομία, εφόσον αυτός μετανοήσει και έρθει στην Ορθοδοξία. Όσο είναι στην αίρεση όμως είναι άκυρα αυτά που είναι. Λοιπόν, και τώρα θα σας πω κάτι για να κατανοήσετε. Σας παρακαλώ πολύ, δώστε μου ένα λεπτό χρόνο. Το πρόγραμμα λέει εδώ στις 8 και 10. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Και η ώρα είναι 10 και 20. Ότι θα άνοιγε στις 8 και 10 διάλογος, έτσι μου λέει το πρόγραμμα και έτσι πρέπει να, αυτό πρέπει να τηρήσω από εδώ και πέρα, θα ανοίξει διάλογος με το κοινό. Αυτό τι σημαίνει, ότι είμαστε 2,5 ώρες εκτός προγράμματος. Λοιπόν, αυτοί οι οποίοι θέλουν να συνομιλήσουν, γιατί έτσι γράφει το πρόγραμμα και πάω πιστά πάνω στο πρόγραμμα, θα πρέπει να δώσουν το όνομά τους, εγώ μιλάω επί της διαδικασίας αυτή τη στιγμή, να ξεκινήσει αυτός ο ανοιχτός διάλογος, αλλά να μπορέσουμε να δώσουμε, και ζητώ και τη βοήθεια του Πρόεδρου αυτή τη στιγμή, να δώσουμε ένα χρόνο. Δηλαδή, να πούμε ότι αυτός που θα ανεβαίνει απάνω, βοηθήστε για να μπορέσουμε, είμαστε 2,5 ώρες έξω ήδη. Ζητώ τη βοήθειά σου, Πρόεδρε. Τώρα πάμε δηλαδή σύμφωνα με το πρόγραμμα και αυτό έπρεπε να είχε συμβεί στις 8 και 10. Και η ώρα είναι 10:30. Πείτε μου τι θέλετε να κάνω, γιατί ειλικρινά πιστέψτε με, έχω πιέσει όλους τους συζητητές εδώ, είναι ολοφάνερο. Πείτε μου τι θέλετε να κάνω, ερώτημα. Να το δούμε. Πρόεδρε, βοήθησε. Να παρακαλώ, μπορώ να πω κάτι. Πιστεύω ότι εφόσον είμαστε, υπάρχει ενδιαφέρον, οι άνθρωποι να ζητήσουν κάποια. Ναι. Πιστεύω ότι είμαστε καλυμμένοι από τους ομιλητάς για τον σκοπό που ήρθαμε. Είμαστε πλήρως καλυμμένοι. Το ερώτημα που έθεσα εγώ, Άγιε Πατέρα, είναι το εξής. Εάν κάποιοι. Παρ' όλα αυτά, θέλω να πούνε δύο κουβέντες ακόμα. Εγώ έπρεπε να πάω. Δεν είμαι τυπολάτρης προς Θεού. Πάμε 12 η ώρα. Όχι, δεν είμαι τυπολάτρης και προς Θεού. Πιστέψτε με. Ερωτώ και θα κάνω αυτό που θα μου πείτε. Απλά ερώτηση θέτω. Και όποιος θέλει, επί της διαδικασίας, να πει τι πρέπει να γίνει. Αλλά βοηθήστε με για να ξέρω τι θέλετε να κάνω. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Βοηθήστε. Πρόεδρε, ανέλαβε το θέμα. Η ώρα είναι 10 και 20 αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω μέχρι να γίνει η όλη συνεννόηση. Μάλλον θα πρέπει να λήξει κάπου εδώ η απόψινή βραδιά. Να ευχαριστήσω όλες και όλους που ήταν απόψε μαζί μας. Και να δώσω το. Ναι, ναι, όχι βέβαια, σαφώς. Εγώ από τη δική μου τη μεριά. Να ευχαριστήσω, είπα, που με δεχτήκατε για αυτή την υπόθεση. Ο Πρόεδρος θα πει τα υπόλοιπα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φτάνοντας στο τέλος σημερινής ημερίδας, θα θέλαμε να εκφράσουμε την ελπίδα ότι διαφωτίστηκαν κατά το δυνατόν όλες οι πτυχές του θέματος. Εμείς πάντως πιστεύουμε ότι η σημερινή εκδήλωση είχε επιτυχέστατο αποτέλεσμα και ότι ξεπέρασε κάθε προσδοκία όσον αφορά την προσέλευση και τη συμμετοχή σας. Το σίγουρο πάντως είναι ότι προσπαθήσαμε να ενημερωθείτε όχι μόνο μερός, αλλά το δυνατόν πληρέστερα και ευρύτερα. Γι' αυτό και οι ομιλητές που επιλέξαμε ανήκαν σε διάφορους χώρους και είχαν διάφορες ιδιότητες, στοχεύοντας, όπως προαναφέραμε, η συνολοκληρωμένη κάλυψη του ζητήματος. Ευελπιστούμε να συνεχίσουμε και στο μέλλον την προσπάθεια που ξεκινήσαμε για την ανάδειξη επίκαιρων ζητημάτων που αφορούν και την τοπική και την ευρύτερη κοινωνία προς διερεύνηση και αναζήτηση αληθείας.
Στην προσπάθεια αυτή σας παρακαλούμε να γίνετε κι εσείς αρρωγοί για την επίτευξη των στόχων μας, συμβάλλοντας ηθικά, αλλά να μας βοηθήσετε και οικονομικά. Εν κατακλείδη, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους κυρίους εισηγητές για τη συμμετοχή τους στην ολοκληρωμένη ενημέρωση του ακροατηρίου. Τους οσιολογιωτάτους και οσιωτάτους πατέρες και μητέρες από την Ιερά Μονή Αγίου Κυπριανού. Έχεις το πρόγραμμα. Πατέρα Ευθύμιο Μπαρδάκα από το μοναστήρι Ζωδόχου Πηγής στην Γερόντισσα και τη Συνοδεία της, από το μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα στο Γέροντα Ιωακήμ και τη Συνοδεία του, τους κυρίους εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων όσοι ήρθαν, τους κυρίους εκπροσώπους τοπικών παραγόντων, τους κυρίους δημοσιογράφους, το συντονιστή της διαδικασίας τον κύριο Παναγιώτη Ρούσο. Ιδιαίτερα να ευχαριστήσουμε τους κυρίους χορηγούς, το κατάστημα Πατισερή Κομφισερή και το κατάστημα Expert για τις ευγενείς χορηγίες τους. Μαυρίδης, ναι, το Πατισερή Κομφισερή, κύριο Μαυρίδη. Και το Αρτοπολείο. Μανώλια. Ο Ανθοπολείο Μανώλια και τον πατέρα Αλήπιο από την Καψάλα του Αγίου Όρους για τις ευλογίες που θα είναι στην έξοδο. Τον πατέρα Αλήπιο έχω εκεί τις ευλογίες να τις δώσουμε. Για να τιμήσουμε και τους παραδοσιακούς συγκητάς, ο πατέρα Αλήπιος είχε την επιθυμία ως ευλογία να δώσει εικόνες χειρομαστικής στους συγκητάς. Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που με υπομονή και ενδιαφέρον παρακολουθήσατε τη μερία. Επίσης, ήταν παρόν και ο αγωνιστής τέος κοινοτάρχης Βερδικούσας που ήρθε τόσο δρόμο από εκεί πάνω από τη Λάρισα, ο κύριος Θεόδωρος Καφές. Και τον κύριο Θεοδωρόπουλο, τον δικηγόρο και αγωνιστή. Δικηγόρος Παραρίο Πάγο. Παραρίο Πάγο. Λοιπόν, παρακαλούμε τους κυρίους συγκητάς να μείνουν και τους πατέρες να μείνουν για αναμνηστικές φωτογραφίες και το διοικητικό συμβούλιο να είναι παρόν εδώ στην δεξιά να βγάλουμε κάποιες αναμνηστικές φωτογραφίες. Και ο κύριος πρόεδρος να απονείμει λίγο τις εικόνες. Αθανασία, βγάλε φωτογραφίες. Λίγο στα... Δημήτρη, ανοίξτε λίγο παρακαλώ για να βγουν φωτογραφίες. Στην απονομή των εικόνων, εδώ λίγο για φωτογραφίες. Εδώ, Δημήτρη. Στον πατέρα Ευθύμιο. Στους επόμενους, με φωτογραφίες. Θα στέκεσαι λίγο. Παρακαλούμε τους εισηγητές να μην αποχωρήσουν από την εξέδρα για τις αναμνηστικές φωτογραφίες και το διοικητικό συμβούλιο να είναι παρόν ολόκληρο. Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου να είναι παρόν για τις αναμνηστικές φωτογραφίες στην εξέδρα. Και την κυρία Μαρίνα φωνάξτε. Παρακαλώ, ένα λάθος που έγινε προηγουμένως. Παρευρίσκονται η Γερόντισσα και οι μοναχές από την Ιερά Μονή Παναγίας Οδηγήτριας. Έγινε λάθος από παραδρομή, παρανόηση προηγουμένως. Και ευχαριστούμε και τις μοναχές από την Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου Πεύκης. Παρακαλώ οι πατέρες και οι συγκητές, περάστε μπροστά για τις φωτογραφίες, παρακαλώ. Κύριε Παπαγεωργίου, πατέρα Ευθύμιε, περάστε για τις φωτογραφίες μπροστά, παρακαλώ. Κύριε Νικόλα Σωτηρόπουλο, κύριε Πέτρο.
Παρακαλούμε θερμά, παρακαλούμε θερμά η εξέδρα να απελευθερωθεί πλην των εισηγητών και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις φωτογραφίες. Παρακαλούμε θερμά. Και συγκεντρωθείτε λίγο στο κέντρο. Παρακαλούμε όσοι δεν ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, προς το παρόν τουλάχιστον, και οι εισηγητές να μείνουν για τις φωτογραφίες. Το Διοικητικό Συμβούλιο να παραταχθεί από τη μία πλευρά και οι εισηγητές από την άλλη. Ελάτε, ελάτε κύριε Νικόλα, ελάτε, περάστε. Πατέρα Νικόλα, έχετε την καλοσύνη. Νικόλα, ελάτε. Ελάτε. Λίγο να κάνετε καλοσύνη και μετά βάζουμε την ασύνη. Ελάτε, πάτε, Νικόλα. Όχι, μετά, μετά, μετά. Μετά, μετά, μετά με τους υπόλοιπους πατέρες. Μετά. Έλα, πατέ, θα βγάλουμε μετά όλοι μαζί. Πρώτα με τους συγητές και τον Διοικητικό Συμβούλιο. Εδώ. Και μετά βγάζουμε και όλοι μαζί. Έπειτα θα βγάλουμε όσοι άλλοι θέλουν σε διάφορους συνδυασμούς. Αλλά πρώτα να βγουν αυστηρά το Συμβούλιο και οι εισηγητές. Κανείς άλλος. Αν έχει την καλοσύνη, συγχωρέστε μας. Όσοι επιθυμούν, περάστε, βγάλετε. Περάστε, πριν να αποχωρήσουν και οι πατέρες εδώ και οι εισηγητές, περάστε, όποιος άλλος θέλει. Παρακαλώ, όλοι καταλάβαμε τη χοροδία του κυρίου Μακρύ να ερεμήσουν λίγο τα πνεύματα. Γιατί πρέπει να φύγει. Ειλικρινά προβληματίζομαι αν να τηρήσουμε το δικό μας πρόγραμμα το 20 λεπτό όπως έχει γραφτεί στο πρόγραμμα ή όχι. Θα προσπαθήσουμε να το μειώσουμε γιατί καταλαβαίνω ότι καθώς έχει παρέλθει η ώρα θα σας δώσουμε μικρά δείγματα μόνο αυτής της παρουσίας μας εδώ. Ξεκινώντας από το πολιτικό του Αγίου Μάρκου και της Αγίας Θεοδόρας.
Το πρώτο σε ήχο τρίτο και το δεύτερο σε ήχο πλάγια του πρώτου. Με το επόμενο που θα ακούσετε θα πάμε νοερός στο Άγιον Όρος και συγκεκριμένα σε μια μεγάλη αγρυπνία πανηγυρική της Αναλήψεως. Πρόκειται για το οκτάηχο αντί του Θεωτό και Παρθένα της Αρτοκλασίας λόγω της δεσποτικής εορτής Αναλήψεως. Υπάρχει μια σύνθεση ενός νεότερου θα λέγαμε συνθέτου, νεότερου λέγοντας τέλος 19ου, αρχές του 20ου αιώνα, Θεοφίλου του Εσφιγμενίτου. Ψάλετε λοιπόν στην ιστορική ιεραμονή της Εσφιγμένου εκείνη τη βραδιά. Και από αυτό θα σας πούμε τον πλάγιο του Τετάρτου, με ένα μικρό κράτημα στη συνέχεια. Ότι εσύ ο Υιός του Θεού. Oh.
Κλείνουμε με έναν καλοφωνικό ιρμό που οι καλοφωνικοί ιρμοί στην εκκλησιαστική μουσική, όπως έχουν δηλώσει πολλοί μουσικολόγοι και θεολόγοι, είναι η Συμφωνία των Βυζαντινών, καθώς και τα κρατήματα που είναι άσημες συλλαβές, το, τεριρεμ. Ο καλοφωνικός ιρμός είναι ελήθον όνα παιδοκίμασαν οι οικοδομούντες. Είναι σύνθεση του Βαλασίου Ιερέως, 17ος αιώνας. Εδώ εκτελείται από, είναι μονοφωνία και ψάλλει, το εκτελεί ο πατήρ Μάξιμος.
πατέρας Εκκλησιαιρεύς ο Βαλάσιος και ο εκτελεστής σήμερα το βράδυ. Λίθρον αναπεδοκίμασε λοιπόν. Και ακολουθεί αμέσως το κράτημα του Ιωάννη Πρωτοψάλτου από την Τραπεζούντα έτος κοιμήσεως 1769. Σε ήχο πρώτο τετράφων. And need.
εξηγόρασα το. Oh.
Ευχαριστούμε τη φίλη. Πολύ η φημισμένη ελληνική ορθόδοξη βυζαντινή χοροδία υπό την διεύθυνση του χωράρχου της κυρίου Μιχαήλ Μακρύ για την εμελέστατη και καλυφωνότατη απόδοση των εκκλησιαστικών ύμνων που ακούσαμε. Ευχαριστούμε πολύ. Παναγία μαζί σας.